φίλοι, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Το 19 να είναι ένα έτος αισιόδοξο, δημιουργικό και ανατρεπτικό. Στις 26 Μαΐου να είναι ανατρεπτικό, γιατί τότε θα αναγκαστεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας εκλογές, όλες μαζί, και πρέπει οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας θέληση να πάρουν μια ισχυρή εντολή πολιτικής αλλαγής και μια στροφή της Ελλάδας στη σοβαρότητα και στην κανονικότητα. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πραγματικά που είμαι στη Βέρεια, στην Ημαθία, σε ένα δυναμικό και παραγωγικό νομό. Χαίρομαι που βλέπω, γιατί είμαι από 18 χρονών στη Νέα Δημοκρατία, που βλέπω απόψε ξανά παλιούς και καλούς φίλους. Χαίρομαι που είμαι σε ένα νομό που εσείς δεν το ξέρετε. Ήταν ο πρώτος νομός που με φιλοξένησε, ο πρώτος νομός τον οποίο έκανα ομιλία μετά το χτύπημα εναντίον μου στο Σύνταγμα το Δεκέμβριο του 10. Ήρθα εδώ στη Βέρεια και μίλησα τον Ιανουάριο του 11, και επειδή για μένα, καταλαβαίνετε, οι στιγμές εκείνες έχουν χαραχθεί στη μνήμη μου, ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω τη φιλοξενία σας και τότε, τη ζεστασιά σας και τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι απόψε ακούσατε από πού κατάγομαι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Απόψε οι Ρεθεμνιώτες της Αθήνας είχαν τη μεγάλη τους εκδήλωση. Δεν πήγα στους Ρεθεμνιώτες και ήρθα σε εσάς. Και στη λαϊκή της σύζυγό μου που είναι Μακεδόνισσα για να με εκπροσωπήσει. Να πω επίσης, εισαγωγικά, ευχές στον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, καλή επιτυχία στις περιφερειακές εκλογές. Είναι σίγουρος ο Απόστολος, αλλά οι ευχές δεν βλάπτουν. Και καλή επιτυχία στην υποψήφια δήμαρχο με στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στη Βέρεια, τη Γεωργία Μπατσαρά, την παλιά μου συνάδελφο. Καλή επιτυχία, Γεωργία, και όλα καλά. Και καλή επιτυχία και σε όλους τους υποψηφίους που είναι σήμερα μαζί μας. Φίλες και φίλοι, η συζήτηση ήδη σε όλες τις προηγούμενες τοποθετήσεις ήταν επικεντρωμένη πού αλλού στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και πού αλλού θα μπορούσε να είναι επικεντρωμένη στην Ημαθία η συζήτηση, ειδικά απόψε, όταν σε αυτά τα ιερά κόμματα, στην απελευθέρωση των οποίων το 12-13 συνέβαλαν και συμπατριώτες μου κριτικοί, οι κριτικοί είμαστε συνδεδεμένοι με τη Μακεδονία, όταν σε αυτά τα ιερά κόμματα βρίσκεται η Βεργίνα και όταν στα ιερά αυτά κόμματα είναι και η σχολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η σχολή του Αριστοτέλη στην Άουσα. Ξέρω ότι η καρδιά σας και το μυαλό σας απόψε είναι στη Συμφωνία των Πρεσπών και ακόμη περισσότερο είναι στο μεγάλο, όπως όλοι είμαστε βέβαιοι, μαζικό παλαϊκό συλλαλητήριο εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών αύριο στις 2 η ώρα στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου Έλληνες από όλες τις περιοχές της χώρας θα διατρανώσουν την αντίθεσή τους εναντίον αυτής της εθνικά επιζήμιας συμφωνίας. Θέλω όμως να είμαι δίκαιος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ για να πω, πως ξέρει όλη η Ελλάδα, ότι έχουν το παγκόσμιο ρεκόρ στα ψέματα και στη δημαγωγία. Υπάρχουν και μερικά ζητήματα στα οποία δεν υπήρξαν ψεύτες. Δεν ήταν ψεύτες στην παιδεία,
όπου προσπαθούν να ξεχαρβαλώσουν τα πάντα με όραμα τη δεκαετία του 80, με όραμα την αναξιοκρατία και την ισοπαίδωση. Δεν ήταν ψεύτες στην εγκληματικότητα και στην τρομοκρατία. Στην εγκληματικότητα έχουν κάνει δόγμα τους απέναντι στους ανήμπορους απροστάτητους πολίτες το να κάνετε ότι κοιμάστε του κυρίου Τόσκα, και στην τρομοκρατία έχουν αφήσει το Κουφοντίνα ελεύθερο να κυκλοφορεί στην Αθήνα. Σε αυτά δεν ήταν ψεύτες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% πάντοτε αυτά έλεγε. Απλώς εμείς δεν τους ακούσαμε. Δεν ήταν ψεύτες, δεν ήταν ψεύτες. Και στο θέμα των Σκοπίων, διότι το 2008 καμιά διακοσαριά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημοσιεύσει ένα γράμμα, ένα κείμενο στην Αυγή, στην επίσημη εφημερίδα τους, και από τότε έλεγαν ότι η θέση της Ελλάδος στο ζήτημα των Σκοπίων έπρεπε να είναι η αναγνώριση των Σκοπίων με το συνταγματικό τους όνομα. Δηλαδή, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πίστευαν ότι τα Σκόπια πρέπει να αναγνωριστούν ως Μακεδονία, σκέτο. Και ανάμεσα στα στελέχη αυτά που υπέγραφαν αυτή την επιστολή ήταν ο σημερινός Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου, και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος. Πίστευαν και οι δύο ότι τα Σκόπια πρέπει να αποκαλούνται σκέτο Μακεδονία. Επομένως, φίλες και φίλοι, έχοντας αυτές τις θέσεις, οι άνθρωποι που είναι σήμερα στην κυβέρνηση αισθάνονται ότι έκαναν και κάποια παραχώρηση και κάποια οπισθοχώρηση σε σχέση με αυτό το οποίο πίστευαν. Και πού φτάσαμε σήμερα? Φτάσαμε σε αυτό το οποίο όλοι ξέρετε. Έχουν δώσει σε αυτή τη συμφωνία για την οποία πανηγυρίζουν τη μακεδονική εθνικότητα και τη μακεδονική γλώσσα με την υπογραφή δυστυχώς της Ελλάδος στους γείτονές μας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σήμερα που λέτε πανηγυρίζουν. Είδατε πριν από λίγες μέρες τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή να κουνάει ως συνήθως το δάχτυλό του και να λέει τι? Να λέει ότι έχουμε μια ρηματική διακοίνωση από τα Σκόπια, η οποία μας καλύπτει. Αλήθεια, διαβάσαμε και εμείς αυτή τη ρηματική διακοίνωση και είδαμε ότι σε δυο σημεία, φαρδιά πλατιά, στο κείμενο για το οποίο, προσέξτε, πανηγύριζε ο κύριος Τσίπρας, αναφέρεται ότι οι γείτονές μας είναι ο μακεδονικός λαός. Αν αυτή είναι ο μακεδονικός λαός, εμείς τι είμαστε? Εσείς τι είστε? Εσείς τι είστε? Σε αυτό να μας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Και να μας απαντήσει επίσης, αφού υπέγραψαν αυτή την ωραία συμφωνία που εκχωρεί τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα και είναι τόσο περήφανοι για αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βγαίνουν να λένε στα μικρόφωνα, στη Βουλή, στην τηλεόραση, διότι αυτό λέει η συμφωνία τους? Γιατί δεν βγαίνουν να λένε με θάρρος, με θάρρος, όπως απαιτείται για βουλευτές? Εμείς οι Έλληνες και από τη γραμμή, το σύνορο και πάνω, οι Μακεδόνες. Ή γιατί δεν λένε σε αυτή την εδώ την περιοχή ομιλείται η ελληνική γλώσσα, η βουλγαρική γλώσσα και η μακεδονική γλώσσα? Διότι αυτά υπέγραψαν. Αυτά υπέγραψαν και δεν τρέπονται κατόπιν αυτού να παριστάνουν και τους εισαγγελείς. Γιατί προσέξτε, όλοι είμαστε γνωστοί σε αυτή τη χώρα και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ξένες δυνάμεις ζητούσαν αυτή τη συμφωνία εδώ και χρόνια. Τη συμφωνία λοιπόν που δεν δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τη συμφωνία που δεν δέχτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, έξι Έλληνες πρωθυπουργοί, τη δέχτηκε σήμερα, τη δέχεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα θα του συνοδεύει. Και γι' αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι, όσο κι αν κουνάνε το δάχτυλο, όσο κι αν κάνουν τους εισαγγελείς, την απάντηση θα την πάρουν αύριο από τους
κατοίκους της Ημαθίας που καταλαβαίνω θα κατέβουν μαζικά στην Αθήνα, από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης όπου μιλούσα πριν από λίγη ώρα, από τους κατοίκους της Μακεδονίας, από όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που δεν δέχονται στην ψυχή τους, στην καρδιά τους αυτή την εθνικά επιζήμια συμφωνία. Αύριο θα πει μαζικά η Ελλάδα όχι στη συμφωνία των Πρεσπών, όχι στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Και η απάντηση αυτή θα είναι μια απάντηση πανεθνική, μια απάντηση παλαϊκή, μια απάντηση όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για την ιστορία αυτού του τόπου. Αλλά φίλες και φίλοι, εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αύριο η απάντηση έχει να κάνει και με τη συνολικότερη πολιτική της κυβέρνησης, γιατί η αγανάκτηση είναι γενική και από παντού πια ακούγεται μια φωή. Φύγετε επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο. Εκλογές αύριο το πρωί για να αναπνεύσει αυτός ο τόπος. Τα βιώνετε στις τσέπες σας, στα νοικοκυριά σας. Η Ελλάδα από το 2015 και μετά είναι πρωταθλήτρια, πρώτη χώρα στην αύξηση των φόρων σε όλες τις 40 χώρες του ΟΣΑ. Από το 2015 και μετά έχουν γίνει σχεδόν 5 εκατομμύρια κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ξύπνησαν ένα πρωινό, ήλεξαν τον τραπεζικό τους λογαριασμό, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, γιατί σε πολλούς έγιναν κατασχέσεις από περισσότερους λογαριασμούς, και είδαν ότι τα λεφτά τα είχε πάρει το Υπουργείο Οικονομικών. Φίλες και φίλοι, κι όλα λάθος να τα κάνουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που λέει ο λόγος, κι όλα λάθος να τα κάνουμε, πάλι θα κερδίσουμε τις εκλογές, διότι η αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα κάνει η ίδια η πραγματικότητα. Οι Έλληνες βιώνουν την οικονομική του πολιτική στις τσέπες τους, στα νοικοκυριά τους, στην καθημερινότητά τους. Και αν θέλετε να προχωρήσουμε παραπέρα, ποια ελπίδα υπάρχει, ποιες δουλειές ανοίγουν, ποιες επενδύσεις γίνονται. Γίνεται το 1/3 των επενδύσεων. Το 1/3 των επενδύσεων που γινόταν πότε, προσέξτε, το 2007, δηλαδή 2 χρόνια πριν η Ελλάδα πέσει στην κρίση. Και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει ότι το μεγάλο ατού μου είναι η οικονομία. Σπουδαίο ατού. Η Ελλάδα είναι τελευταία στον πίνακα της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η οικονομία ασθμένη, τα νοικοκυριά ακομακούν και ο κύριος Τσίπρας κομπάζει για τις μεγάλες του επιτυχίες. Μπροστά στους ανέργους που δεν έχουν δουλειά, μπροστά στους μισθωτούς που τα φέρνουν με δυσκολία βόλτα, μπροστά στους αγρότες που βιώνουν και εδώ στην Ημαθία φοβερά προβλήματα σε σχέση με τις αποζημιώσεις, σε σχέση με τους φόρους, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές, μπροστά στους νέους ανθρώπους που φεύγουν κατά δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχει καμιά ελπίδα και προοπτική. Αγανάκτηση φυσικά δεν περιορίζεται ούτε μόνο στο θέμα των Σκοπίων, ούτε μόνο στο θέμα της οικονομίας. Πηγαίνει, ας πούμε, να σας πω ένα μόνο παράδειγμα, στο ζήτημα της παιδείας. Για να μην σας ταλαιπωρώ, επειδή εδώ είναι συναισθίαση και δεν προσφέρεται για βαθιά πολιτική ανάλυση, μια μόνο εικόνα θέλω να σας θυμίσω. Τον έμπορο ναρκωτικών, ο οποίος ήταν πίσω από τα κάγκελα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο οποίος πουλούσε αμέριμνος και ανεμπόδιστος στην πραμάτια του σε ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικά απ' έξω από τα κάγκελα, με την πολιτεία, με την κυβέρνηση τροχονόμο, γιατί εμποδίζει το περιβόητο πανεπιστημιακό άσυλο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Γαβρόπουλου. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση μια μόνη λέξη υπάρχει: ντροπή. Και γι' αυτό τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι
αμέσως μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Θα καταργήσουμε το πανεπιστημιακό άσυλο και θα υπάρξει τάξη και στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί τα παιδιά μας να γίνονται θύματα του δογματισμού της αριστεράς. Δεν μπορεί να γίνεται μπροστά στα μάτια της αστυνομίας ελεύθερη διακίνηση ναρκωτικών και η κυβέρνηση να σιωπά. Και βεβαίως αυτό το κλίμα επεκτείνεται και στην καθημερινότητα σε σχέση με το έγκλημα. Το βιώνετε όλοι. Ξέρετε ότι έχει φουντώσει, ότι έχουν φουντώσει οι κλοπές, ότι έχουν φουντώσει οι ληστείες. Και η κυβέρνηση και πάλι έχει μετατρέψει την αστυνομία σε τροχονόμο. Δεν την αφήνει να κάνει τη δουλειά της. Δεν την αφήνει στα Εξάρχεια, δεν την αφήνει στο Ζεφύρι, δεν την αφήνει σε όλη την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή, από κοντά, είναι το πρόβλημα της μετανάστευσης, όπου η κυβέρνηση λειτουργήσε ως ρεσεψιονίστ, είπε στην αρχή, ανοίγουμε τα σύνορα, εδώ η καλή χώρα για μετανάστες, και στη συνέχεια, αυτοί οι φιλέσπλακτοι και για τους μετανάστες, έχουν φτάσει τώρα να κατηγορούνται, γιατί, προσέξτε, έχουν φτάσει στις Βρυξέλλες να κατηγορούνται για απάτες στη διαχείριση του χρήματος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, για απευθείας διαθέσεις, για αδιαφάνεια από την ΟΛΑΦ, η οποία είναι η αρμόδια επιτροπή της Κομισιόν για την πάταξη της απάτης. Ερευνάται η ελληνική κυβέρνηση για απάτη σε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων για το μεταναστευτικό. Αυτή είναι η κυβέρνησή μας στο θέμα των Σκοπίων, αυτή είναι η κυβέρνησή μας στο θέμα της οικονομίας, αυτή είναι η κυβέρνησή μας στο θέμα της αγροτιάς, αυτή είναι η κυβέρνησή μας στο θέμα της παιδείας, αυτή είναι η κυβέρνησή μας στο θέμα της εγκληματικότητας, αυτή είναι η κυβέρνησή μας στο θέμα της μετανάστευσης. Αποτυχία και οπισθοδρόμηση παντού. Αποτυχία και οπισθοδρόμηση παντού. Όσο νωρίτερα φύγουν, τόσο το καλύτερο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αρκετά πληρώσαμε τη δημαγωγία, αρκετά πληρώσαμε την ανικανότητα, αρκετά πληρώσαμε το δογματισμό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα δεύτερης κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαιούται αυτή η χώρα να σηκωθεί λίγο ψηλότερα, δικαιούται να αναπνεύσει, δικαιούται να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπως το οραματίστηκε ο ιδρυτής αυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρό μας, πρωθυπουργό και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Αλλά προσέξτε, φίλες και φίλοι, δεν έχει σημασία για μας μόνο να γίνουμε ο επόμενος σκυταλοδρόμος, μόνο να πάρουμε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσουμε μια κάποια προσπάθεια. Σημασία για μας έχει να γίνουμε η κυβέρνηση που δικαιούται και αξίζει αυτή η ιστορική χώρα, που δεν έχει μόνο παρελθόν, μπορεί να έχει και ένα εξίσου λαμπρό μέλλον, γιατί έχει τους ανθρώπους, έχει το ταλέντο, έχει τα μυαλά, έχει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Μόνο που για να γίνει αυτό χρειάζονται βασικά δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, και σε αυτό είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και κατηγορηματικοί, χρειάζεται αλήθεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με άλλα λόγια, δεν χρειαζόμαστε πολιτικούς μαυρογιαλούρους. Τους έχουμε πληρώσει αρκετά. Έχουμε πληρώσει αρκετά το λαϊκισμό και την αερολογία. Χρειαζόμαστε καθαρούς λογαριασμούς με τις Ελληνίδες και με τους Έλληνες. Αυτό μπορούμε, αυτό δεν μπορούμε. Να σας κοιτάμε στα μάτια πριν από τις εκλογές, αλλά να σας κοιτάμε στα μάτια και μετά τις εκλογές. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βαριά και ουσιαστική κληρονομιά από τον ίδιο τον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν υπέρμαχος πάνω απ' όλα της αλήθειας και της υπευθυνότητας, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Άλλωστε, αυτό ήταν η φιλοσοφία και του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Μακεδόνα πολιτικού, που αυτή τη φιλοσοφία, διέπνεε κάθε του πράξη. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μας κατεύθυνση, αλήθεια και υπευθυνότητα. Και η δεύτερη κατεύθυνση, φίλες και φίλοι, εμείς δεν θα πάμε για βραβείο Νόμπελ οικονομικών. Το αφήνουμε στον κύριο Βαρουφάκη
που μας χρέωσε 100 δισεκατομμύρια και στον κύριο Τσακαλώτο που έκανε τα καταρθώματα τα οποία περιέγραψα προηγουμένως. Εμείς πάμε για τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Τι πέτυχε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό μπορεί να πετύχει και εδώ. Πώς να σας το πω. Τι πέτυχε στις άλλες χώρες που είχαν μνημόνιο και απαλλάχθηκαν από το μνημόνιο. Τι πέτυχε στην Ιρλανδία, τι πέτυχε στην Πορτογαλία, τι πέτυχε στην Κύπρο. Γιατί τα κατάφεραν οι Ελληνοκύπριοι που στις φλέβες τους τρέχει ελληνικό αίμα. Και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε οι Έλληνες της Ελλάδας, γιατί οι Ελληνοκύπριοι είχαν και έχουν μια σοβαρή κεντροδεξιά κυβέρνηση που στηρίχθηκε σε ένα άλλο δόγμα, σε ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Λιγότεροι φόροι για να αναπνεύσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λιγότερες δαπάνες για να μην δημιουργηθούν ελλείμματα και μια στήριξη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για να πάρει και πάλι μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Γιατί με σβηστή μηχανή, με πεθαμένη αγορά, δεν πάμε πουθενά. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο η νέα δημοκρατία που ετοιμάζεται όχι μόνο με προγραμματικές θέσεις αλλά και με τα βασικά της 5-6 νομοσχέδια για την επόμενη μέρα. Έτσι ώστε οι τομές στη φορολογία, στην ανάπτυξη, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη να έχουν γίνει στη δημόσια διοίκηση, να έχουν γίνει στους πρώτους 6 μήνες. Φίλες και φίλοι, θα πει κάποιος, καλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει λάθη. Εγώ δεν είμαι της σχολής ότι τα κόμματα είναι λάθητα, ούτε είμαι της σχολής ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Με ζείτε στην τηλεόραση συχνά, θέλω να πιστεύω. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Δεν λειτουργώ ως συνήγορος υπερασπίσεως της Νέας Δημοκρατίας. Δέχομαι ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει λάθη. Αλλά ποια είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι δεν έχουμε αλαζονία. Ότι δεν κουνάμε το δάκτυλο. Ότι προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και από τα δικά μας λάθη και από τα λάθη της απέναντι πλευράς και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με σοβαρότητα, με σεμνότητα, με αλήθεια και με ποιότητα, έτσι ώστε να χτίσουμε όλες και όλοι μαζί την καινούργια Ελλάδα. Αλλά την ίδια στιγμή, με όση ειλικρίνεια παραδέχομαι τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να μιλήσω και για τον ιστορικό ρόλο αυτής της παράταξης. Και να πω και να ρωτήσω κάθε καλόπιστο παρατηρητή. Εάν κάνουμε μια αναδρομή στο 1974, τα τελευταία 45 χρόνια, καλόπιστα, σε όποια παράταξη και αν ανήκει ο καθένας, και υποθέσουμε ότι έλειπε η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα θα έμενε όρθια ή θα είχε γίνει αυτή την ώρα Σκόπια νούμερο 2 και Αλβανία νούμερο 2? Και για να μην είμαι θεωρητικός, ρωτάω τον κάθε καλόπιστο πολίτη. Ήταν ή δεν ήταν ουσιαστική η συνεισφορά του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, το 1974 όταν αποκατέστησε τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ανέμακτα. Και όταν το 1980-81 έβαλε την Ελλάδα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ήταν ή δεν ήταν μεγάλη η συνεισφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που έκανε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια εναντίον όλων των σημεών την περίοδο 90-93, όταν προειδοποίησε από τότε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι δεν πρέπει να ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, διότι στο τέλος θα καταλήξουμε, και είχε δίκιο δυστυχώς, ηκέτες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν ή δεν ήταν ουσιαστικός ο ρόλος του Κώστα Καραμανλή στο Βουκουρέστι, όταν είχε το κουράγιο να πει όχι στις πιέσεις των ξένων δυνάμεων για το θέμα της Μακεδονίας, όταν ο κύριος Τσίπρας τώρα για το ίδιο θέμα λέει ναι? Ήταν ή δεν ήταν ουσιαστική η συνεισφορά της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά την περίοδο 12-14, όταν κατορθώσαμε να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρωζώνη και παραδώσαμε στον κύριο Τσίπρα την Ελλάδα έτοιμη να βγει από τα μνημόνια και με ρυθμούς ανάπτυξης, άσχετα με το που ξαναγύρισε ο κύριος Τσίπρας τα πράγματα. Φίλες και φίλοι,
Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω και το πιστεύω βαθύτατα ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια νίκη της Ελλάδας. Θα είναι νίκη της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Θα είναι μια νίκη της ελπίδας, μια νίκη του αύριο, μια νίκη του μέλλοντος. Θα είναι νίκη των ανέργων, γιατί μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ανοίξουν καινούργιες δουλειές. Θα είναι νίκη των εργαζομένων, γιατί μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερο τζίρο στην αγορά και επομένως καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Θα είναι νίκη για τους αγρότες, γιατί μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ασκηθεί μια σοβαρή αγροτική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή κυβέρνηση δεν ξέρει καν ποια είναι η κατάσταση και η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδέρνει και παρακολουθεί ασθμένοντας όσα συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Θα είναι μια νίκη για τους νέους ανθρώπους, γιατί μόνο με μια επανεκκίνηση της οικονομίας, με νέες δουλειές και νέες επενδύσεις, θα σταματήσει η φυγή των νέων παιδιών στο εξωτερικό και θα έχουμε το αντίστροφο ρεύμα. Τα νέα παιδιά να έρθουν να συμβάλλουν στην προσπάθεια της εθνικής αναγέννησης, στη δημιουργία της περήφανης Ευρωπαϊκής Ελλάδας. Επομένως, φίλες και φίλοι, κλείνω, λέγοντας κάτι στην κάθε μια και στον καθένα από εσάς. Φίλες και φίλοι της Συμμαθίας, οι περιστάσεις δεν είναι από τις συνηθισμένες. Μπροστά μας δεν έχουμε μια τυπική κομματική και εκλογική μάχη. Αυτό που εξελίσσεται εδώ και χρόνια στον τόπο είναι τηρουμένων των αναλογιών ο πόλεμος της δικής μας γενιάς. Δεν μπορούμε τον πόλεμο της γενιάς μας να τον ακολουθήσουμε με μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς και που αν υπήρχε μια αμφιβολία ότι έχει αποτύχει, το ζήσαμε με το πολιτικό καρναβάλι των τελευταίων ημερών, όπου η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου μετατράπηκε με διάφορες ταχυδακτυλουργικές κινήσεις κακότεχνες σε κυβέρνηση Τσίπρα, Ζουράρη, Παπακώστα. Γιατί αυτή την κυβέρνηση έχουμε να μας κυβερνά. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση λοιπόν να σηκώσει το φορτίο. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη μάχη, είναι μάχη για όλους τους Έλληνες, είναι μια μάχη για τα σπίτια μας, για τις οικογένειές μας και επομένως τη μάχη αυτή πρέπει να τη δώσετε σαν να είναι δική σας μάχη. Ναι, η Νέα Δημοκρατία, το είπαμε, θα κερδίσει τις εκλογές. Αλλά δεν φτάνει να κερδίσει απλά τις εκλογές. Πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει μια ισχυρή εντολή. Πρέπει να είναι λυμμένα τα χέρια του. Πρέπει να έχει μια καθαρή τετραετία. Και αν για να συμβεί μάλλον αυτό, χρειάζεται η δική σας συνεισφορά. Είστε οι περισσότεροι από εσάς παλιοί μαχητές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι η κρισιμότερη από όλες όσες έχουμε δώσει. Δεν μπορεί η Ελλάδα να σέρνεται άλλο στο τέλμα της κρίσης. Είμαστε μια δεκαετία. Στο τέλος θα ξεγραφούμε τελείως από τον επενδυτικό χάρτη. Θα γίνουμε χώρα γερόντων, χωρίς ελπίδα και προοπτική. Τη μάχη λοιπόν αυτή πρέπει να τη δώσει η κάθε μια και ο καθένας από εσάς. Υπάρχουν παλιοί φίλοι μας που τελευταία φορά μας ψήφισαν το 2009 και στη συνέχεια κάθονται σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν τον κόπο να περπατήσουν 500 μέτρα για να πάνε στις κάλπες. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που απορρίπτουν τα κόμματα, ενώ αν εξηγήσουμε την πολιτική μας, είναι βέβαιο θα καταλάβουν ότι η πολιτική μας είναι πάνω απ' όλα πολιτική για τους νέους. Όλους αυτούς θα πρέπει να τους βρούμε, να τους μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε. Δεν είστε λοιπόν, όπως νομίζετε, απλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είστε στρατιώτες της πατρίδος, είστε στρατιώτες της Ελλάδας. Η μάχη αυτή είναι για την Ελλάδα μας, είναι για την πατρίδα μας και τη μάχη αυτή είμαστε καταδικασμένοι να την κερδίσουμε. Σε μας πέφτει ο κλήρος, σε μας πέφτει ο κλήρος να αφήσουμε στην άκρη τους ψεύτες και τους δημαγωγούς και να προχωρήσουμε. Αυτή
πρέπει να δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η μάχη της φιλελεύθερης παράταξης. Αυτή είναι η μάχη που έχετε να δώσετε όλες και όλοι. Με τον Κυριάκο λοιπόν Μητσοτάκη σημειοφόρο επικεφαλής αυτής της μάχης, θα τη δώσουμε τη μάχη, θα την κερδίσουμε και θα ανεβάσουμε την Ελλάδα λίγο ψηλότερα, πολύ ψηλότερα, στη θέση που της αξίζει, στη θέση που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στον πυρήνα της Ευρώπης. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα, θα τη χτίσουμε μαζί αυτή την καλύτερη Ελλάδα.